Λοιπόν, κύριε Ιερονυμάκη, για πείτε μου τώρα, πόσες γραμμές έχετε στο αγροτικό κίνημα και αν τελικά στέλνετε τον κόσμο στο σπίτι του? Διότι, αν κατάλαβα καλά, 60 μπλόκα χθες στείλαν υπόμνημα στον Πρωθυπουργό, τον μπλόκο της Νίκαιας διαφωνεί, τον μπλόκο των Τεπών διαφωνεί με αυτό, αλλά θα στείλει άλλο. Κρήτη δεν βλέπω πουθενά. Τι γίνεται τελικά, τι κάνετε? Εγώ προσωπικά καμία ενημέρωση δεν έχω. Και χθες έψαχνα να δω τι ακριβώς συμβαίνει. Θα σας πω όμως ένα πράγμα. Ότι τα αιτήματα είναι ενιαία από όλους. Και κάπου που υπήρχε μία παραφωνία στην Ίγια από το Βαγγέλη τον Πούτα που στο κομμάτι του φορολόγηση του όσο αφορά τα 30.000 ευρώ, το οποίο ενοχλούσε άλλες συνολικές ομάδες διότι ήταν όντως μεγάλο το ποσό, προσαρμόστηκε στα 12.000 ευρώ που ζητάμε όλοι αφορολόγηστο. Οπότε τα αιτήματα είναι ενιαία πλέον σε όλη τη χώρα. Δεν υπάρχει διαφοροποίηση. Κακή συνονόηση υπάρχει. Υπάρχουν. Έτσι και όλα αυτά. Εμείς, η θέση δική μου, και χθες που μίλησα με όλους, μα με όλους, από τη Βόρεια Ελλάδα μέχρι κάτω, έχω πει το εξής. Να υπάρχει εκπροσώπηση, να μην βιάζονται, να υπάρχει εκπροσώπηση από όλα τα μπλόκα. Αυτό είναι το σωστό. Βέβαια. Δεν ξέρω. Σας το είπα Αποστόλου πιλάτε... αυτό, με συγχωρείτε, του δώσατε πάσα. Βγήκε από τα αριστερά και λέει: Καλός ο διάλογος, λέει, που ανοίγουν οι αγρότες. Χαίρομαι πολύ. Αλλά θέλω να είναι αντιπροσωπευτικό από όλη την Ελλάδα. Άρα αυτό δείχνει τη δική σας, όχι την προσωπική σας, τη δική σας ως αγροτικό κίνημα αδυναμία. Δηλαδή σας κάνει και πλάκα από πάνω. Ναι. Δεν νομίζω ότι περνάει στις πλάκες που κάνει. Πώς? Να σας πω ήδη. Ενδεχομένως κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι βιάστηκαν και δεν κατάλαβαν ότι έπρεπε να γίνει αυτή η συνεννόηση, αυτό που έλεγα εγώ, και το λέγαμε κι άλλοι, το λέγαμε μόνο εγώ. Το λέγαμε κι άλλοι ότι μην βιάζεστε να πάτε στην Αθήνα. Ούτως ή άλλως τις προτάσεις τις έχουν. Αλλά αυτό δεν λέει τίποτα. Γιατί φύγατε από την Αθήνα, ακούστε τώρα τον αντίλογο, γιατί φύγατε κύριε Ιερονυμάκη από την Αθήνα, ενώ θα έπρεπε να συγκεντρωθείτε όλοι εκεί δυναμικά, λέει πολλής κόσμος, μήπως επειδή φοβηθήκατε την παρουσία του μπλόκου του κυρίου Μπούτα με τις πολλές κόκκινες σημαίες και θέλατε να ξεχωρίσει η Ήρα από το Στάρι αντί να πάτε όλοι ενιαία, διότι χάσατε, λέει, το μέτρο της πίεσης και κάθε μπλόκο τώρα και ο εαυτός του. Και να σου το πω και πιο χοντρά τι λένε μερικοί. Ότι στην ουσία ήταν κινήσεις επαναστατικής γυμναστικής για να εκτονώσετε το αγροτικό κίνημα. Και εσείς και οι ελεγχόμενοι από το ΚΚΕ και οι ελεγχόμενοι από τη Νέα Δημοκρατία. Αυτά, λέει, κάνατε. Τι απαντάτε? Απαντάμε ότι ελεγχόμενοι δεν είμαστε και αυτό το έχουμε δείξει στην πορεία. Πρώτα απ' όλα έχουμε βγει 2 φορές Αθήνα. Εμείς ανακοινώσαμε τι θα κάνουμε και βάσει τη ανακοίνωσή μας και του στόχου μας αυτό κάναμε. Βγήκαμε στην Αθήνα, πήγαμε για κατάληψη, έγιναν κάποια μικροεπισόδια. Αυτά κάποιες φορές αποφεύγονται, κάποιες φορές δεν αποφεύγονται. Ναι. Αυτό δεν είναι να σχολιάσουμε αυτό το πράγμα. Εγώ μπαίνω στο θέμα αυτή τη στιγμή των προβλημάτων των οποίων υπάρχουν. Αυτό ήταν ο στόχο μας. Βγαίνουμε απάνω. Μην ξεχνάτε ότι οι άνθρωποι χρήματα δεν έχουν. Πού θέλα ξέρουν. Υπήρχαν χρήματα για να μείνουν. Λοιπόν, από εκεί πέρα είπαμε σε κάποιους ανθρώπους οι οποίοι θέλαν να μείνουν άλλη μια βραδιά. Ο πιο πολλοί κόσμος ήταν απαγορήσει. Υπήρχαν 4 κρατούμενοι. 4 κρατούμενοι, είχαμε 4 προσαγωγές. Στο οποίο έχω την ευθύνη. Και είπα το εξής από την πρώτη στιγμή, όχι τώρα που βγήκα πάνω, από τις προηγούμενες φορές βγαίναμε πάνω, και όπου πηγαίναμε. Ότι πάω με 2.000 ανθρώπους όσους πάω, και πρέπει να γυρίσω με τους ίδιους πίσω. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί πάω σε έναν ξένο τόπο. Εγώ από το χώρο μου, περνάω μια θάλασσα. Και πάνω η Αθήνα δεν είναι Ηράκλειο. Έχει αντιμετωπίσει πολλά προβλήματα. Έχει αντιμετωπίσει ξένες δυνάμεις οι οποίες εισχωρούν μέσα στο χώρο το δικό σου. Που δεν μπορείς, δεν είναι εύκολο να το ελέγξεις. Μάλιστα. Και αυτά τα έχουμε δει πάρα πολλές φορές. Τα γνωρίζεις ως δημοσιογράφος στα χρόνια και είστε. Άρα, πού οδηγούμαστε τώρα, κύριε Ιερονυμάκη, κατά τη γνώμη σας? Δηλαδή, η επόμενη μέρα είναι ποια? Περιμένετε? Τι περιμένετε? Ναι. Θέλω να πω ότι τουλάχιστον οι δικές μας κινήσεις ήταν επιτυχημένες όλες. Ναι, αλλά φαίνεται ότι η Κρήτη σαν να έχει βγει έξω από το φόντο. Λοιπόν, όσον αφορά τι εννοείται, το θέμα του Πρωθυπουργού. Των επαφών, των συναντήσεων, των ετοιμάτων. Ισχύει αυτό? Όχι, βέβαια. Όχι. Καθόλου. Ίσα-ίσα που σας είπα και εγώ και άλλοι από το συντονιστικό, δεν λέμε τι. Ότι μη βιάζεστε όλοι μαζί, ίσα ίσα που εμείς κρατούμε την αξιοπρέπεια και κρατούμε σοβαρή στάση. Κάποιοι άλλοι βιάστηκαν. Δεν παίρνω όμως την διαδικασία αυτή τη στιγμή
να καταηγορώ τον ένα ή τον άλλο. Πώς λέω, βιάστηκαν. Δεν έχει όμως κανένα νόημα αυτό. Τα προβλήματα, τα προβλήματα είναι αυτή τη στιγμή που φέρετε την επίλυσή τους. Σωστά. Εκείνο το θέμα. Σωστά, έχετε δίκιο σε αυτό. Αλλά πείτε μου, η επόμενη μέρα είναι σε τι φάση? Δηλαδή, περιμένετε πρόσκληση? Τι περιμένετε ακριβώς? Θα σας πω. Εμένα προσωπικά, όπως σας είπα, δεν με έχει ενοχλήσει κανείς. Ούτε τηλέφωνο, τίποτα. Εγώ έχω κάνει τηλέφωνο ή με έχουν πάρει συνδικαλιστές. Δεν είναι ότι με συνδικαλιστές εννοώ ναι, έχω ναι. Επαφή, αλλά δεν έχω επαφή από, θέματα, από θέμα υπουργείου ή κυβέρνηση. Να μου πούνε, ξέρεις, υπάρχει πρόσκληση. Σε κάποιους έχει πάει πρόσκληση. Αυτό είναι ένα κόλπο της κυβέρνησης. Σας λέω λοιπόν ότι εμείς τα μαζεύουνε από γύρω-γύρω. Δεν υπάρχει θέμα. Όποιος μασίσει θα πάρει τις ευθύνες πάνω του. Διότι εδώ υπάρχουν προβλήματα του κόσμου, όχι με αυτή την κυβέρνηση και με την προηγούμενη. Μην ξεχνάτε ότι αυτή τη στιγμή έχουμε νομοθεσίες της προηγούμενης κυβέρνησης, στις οποίες είναι δύσκολα να τα πεξέλθουμε. Παράδειγμα, το φορολόγιο στο 23% που είναι της προηγούμενης κυβέρνησης, το 13% φόρο που είναι της προηγούμενης κυβέρνησης, και το έχουμε τώρα και δεν μπορούμε να τα πεξέλθουμε. Φανταστείτε να μπουν τα υπόλοιπα. Δηλαδή και όλα να τα αποσύρει. Όλα να τα αποσύρει. Ο κόσμος μπορεί να επιβιώσει και να παράγει. Αυτός ο οποίος δεν έχει τίποτα να χάσει, είναι μια χαρά, είναι αυτός ο οποίος παίρνει την επιδότησή του, αλλά δεν μπαίνει στην παραγωγική διαδικασία. Αυτός δεν τον ενοχλεί καμία νομοθεσία. Ερώτηση. Για... δεν είστε όλοι αγρότες πια? Ακούστε, δεν είστε όλοι αγρότες πια, όχι όπως ήταν πριν 30 χρόνια, επιχειρηματίες? Ξάξα δείτε, ο καθένας... αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα έχουμε... τον κύριο Μπαλάφα τον ακούσατε? Το? Τον κύριο Μπαλάφα τον ακούσατε χθες, τι είπε? Ναι, εισάξατε. Αυτά είναι, τους θεωρώ αγώσεις. Μισό, κύριε Ρημάκη, μισό. Θέλω να τον ακούσετε, να τον ακούσουν και άλλοι που δεν τον έχουν ακούσει. Να τον ακούσουν και άλλοι που δεν τον έχουν ακούσει. Μισό λεπτό. Μια μισό λεπτό. Ο αγρότης σήμερα, κοιτάξτε κύριε Κιλίτζη. Και μιλάμε τώρα και ακούει ο κόσμος και παίρνω την ευθύνη για αυτό που λέω. Δεν είναι ο αγρότης προηγούμενο αιώνα της περίοδου του Μαρίνου Αντίπα που μέσα στη λάσπη και λοιπά έκανε ό,τι έκανε ο άνθρωπος στο 1, 2, 3 στρεματάκια. Είναι πολλοί εξ αυτών και καλά κάνουνε. Και καλά κάνουνε. Είναι επιχειρηματίες της Νότιας Κρήτης, της Ηλίας, της Μεσσηνίας, της Μακεδονίας, της Θεσσαλίας, που είναι επιχειρηματίες. Βάζουνε άλλους και δουλεύουν για λογαριασμός. Θυμηθείτε τις ιστορίες στην Ηλία. Στα θερμοκήπια της Νότιας Κρήτης. Επαναλαμβάνω, είναι επιχειρηματίες και καλά κάνουνε. Εγώ είμαι υπέρ του επιχειρήν. Και καλά κάνουν. Και κάνουν και εξαγωγές. Και... λοιπόν, κύριε Ρήμανη, καταλάβατε που πάει η δουλειά. Ωραία η διατύπωση και απηχεί και σε ορισμένες καταστάσεις την πραγματικότητα. Αλλά αφού είστε επιχειρηματίες, θα ασφαλιστείτε και θα φορολογηθείτε ως επιχειρηματίες. Το καταλάβατε? Οι άνθρωποι λοιπόν θεωρώ ότι είναι ανόητοι. Και αυτή τη στιγμή ο κόσμος βλέπει πόσο γρήγορα φάσκουν και αντιφάσκουν. Αυτά έλεγαν λοιπόν, πέρσι τέτοιο καιρό αυτά έλεγαν. Θυμηθείτε εσείς τι έλεγαν οι ίδιοι. Πόσο αδικημένοι είμαστε, το πόσο τυραννισμένοι είμαστε και δεν ξέρω τι. Η αλήθεια είναι όμως ότι για να βγει ένα προϊόν, ξέρουν καλά ο κόσμος ότι έχει να αντιμετωπίσεις καιρικά φαινόμενα, ασθένειες, προβλήματα. Και ξεκινάς μια καλλιέργεια, την οποιαδήποτε καλλιέργεια, χωρίς να ξέρεις αν έχεις αποτέλεσμα. Και αυτό φαίνεται το ότι τα χωριά άδειασαν. Οι νέοι άνθρωποι δεν θέλει κανείς στην αγροτική εργασία. Βλέπετε τι ανεργία υπάρχει. Ρωτήστε αν θέλει κανείς να πάει στα χωράφια. Ναι, ερώτηση λοιπόν κρίσιμη εδώ. Κρίσιμη. Και για τον κόσμο, και για τον κόσμο που καλείται. Ακούστε. Κρίσιμη ερώτηση για να πάμε στην ουσία. Και για τον κόσμο που καλείται να είναι σε κοινό μέτωπο μαζί σας. Λέω εγώ τώρα. Να. Η κυβέρνηση αύριο το βράδυ, εν ώψη ραντεβού του Σαββατοκυριακού, κάνω μια υπόθεση, σας λέει, παίρνω πίσω το ασφαλιστικό. Τελείωσε ο αγωνάς. Όχι βέβαια. Σήμερα εμείς αυτή τη στιγμή έχουμε κάποια αιτήματα τα οποία είναι διαχρονικά. Δεν είναι αιτήματα σημερινά μόνο. Βάλαμε λοιπόν να σταματήσει το φορολογικό το ασφαλιστικό, διότι τελειώνει τον αγροτικό κόσμο. Χωρίς τραπεζικό σύστημα μπορεί να γίνει καλλιέργεια. Το ξέρετε αυτή τη στιγμή τις καλλιέργειες. Το 70% είναι χωρίς λείπασμα φέτος, γιατί είχαν οι άνθρωποι να πάρουν λείπασμα. Πώς θα πάμε στη νέα καλλιέργεια? Καλά, φέτος με τέτοιο καιρό τι να το κάνετε το λείπασμα, κύριε Ρονιμάκη. Με τέτοια ανομβρία αφήστε το λείπασμα. Θα σας πω λοιπόν παραπέρα. Θα σας πω παραπέρα. Και να έβρεχε, αυτό είναι ένα κομμάτι που έχει να κάνει με τα καιρικά φαινόμενα. Σωστά. Έχετε δίκιο. Αστειώντας το είπα αυτό. Το αντιμετωπίζουμε αυτή τη στιγμή και ήμασταν ψυχολογικά χάλια να βλέπουμε ότι ο χειμώνας έφυγε και η βροχοπτώση δεν είναι στο 1/3 μιας φυσιολογικής χρονιάς.
Και όντως βλέπουμε ότι τα πράγματα σκουραίνουν για μας. Γιατί εμείς περιμένουμε τις δροχοπτώσεις, μια και υποδομές στο θέμα της άδρευσης δεν έχουμε ιδιαίτερα στιγμή. Θα πω όμως κάτι άλλο. Ότι πάμε λοιπόν τώρα που θα ξεκινήσει η καλλιεργική περίοδο να ανοίξουν τα θέλουν τα ραντίσματα τα μπέλια στα φυτοφάρμακα. Πού θα βρεθούν τα χρήματα να αγοράσουν οι άνθρωποι φυτοφάρμακα. Υπάρχει πρόβλημα λοιπόν. Και εγώ μπαίνω στην ουσία τώρα του θέματος και από το εξής. Έχουμε σαν χώρα, οποιαδήποτε χώρα, το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνει τι είναι, να καλύψει τις διατροφικές τις ανάγκες. Πάω εγώ πέρα τώρα από το οικονομικό, αν είναι οι αγρότες απατεώνες, ή αν είναι οι αγρότες επιχειρηματίες, ή αν αυτά που λέει ο Μπαλάβας, ο οποίος βάζει την ζακετούλα του στον νόμο και δεν έχει δει, δεν γνωρίζει το αμπελόφυλλο από το πλατανόφυλλο τι είναι. Έτσι, λοιπόν, και λέει τις ανοησίες του, διότι ένας άνθρωπος ο οποίος έλεγε άλλα πέρσι και άλλα φέτος, λέει ανοησίες. Κατά μένα είναι άνθρωπος, δεν θέλω να πω άλλο χαρακτηρισμό, γιατί πρέπει να πάμε στην ουσία των προβλημάτων και δεν θα ασχολούμαι ούτε με τον Μπαλάφα, ούτε με τον κάθε Μπαλάφα. Αυτοί είναι άνθρωποι οι οποίοι είναι θεωρητικοί και επικίνδυνοι, θεωρώ, για τον τόπο. Λοιπόν, έτσι όμως το λέω και ξεκάθαρα. Όποιος παράγει για μένα, είναι ο άνθρωπος, δεν με ενδιαφέρει που θα ανοίξει. Τη στιγμή που παράγει, είναι συνάδελφός μου. Συνεισφέρει στην εθνική οικονομία, συνεισφέρει στον τόπο του, συνεισφέρει στην πατρίδα. Σήμερα λοιπόν το πρόβλημα είναι το εξής. Διατροφικές μας ανάγκες δεν έχουμε να τις καλύψουμε. Γύρω μας υπάρχουν πολέμοι. Το βλέπουμε. Υπάρχει πρόβλημα σοβαρό. Και πολέμοι με τα όπλα και οικονομικοί πολέμοι. Δύο πολέμοι. Πολύ επικίνδυνοι. Ανά πάσα στιγμή μπορεί να συμβούν διάφορα. Θεωρούν δεδομένο ότι ο φούρνος, ειδικά οι νέοι άνθρωποι. Λέω, θα έλεγα από το 50 και κάτω. Πάρα πολύ. Ότι είναι δεδομένο ότι πάμε στο φούρνο και παίρνουμε το ψωμί και είναι έτοιμο. Είναι δεδομένο αυτό. Είναι αυτονόητο δηλαδή. Ότι ο φούρνος θα έχει ψωμί και βγαίνουν από τον τοίχο του φούρνου τα ψωμιά. Σε κάποια φάση λοιπόν το ψάρι το έχουμε. Παράδειγμα φέρνω. Λοιπόν, αυτά όλα πρέπει να τα δούμε λοιπόν. Ναι, αλλά τότε πέρα, κύριε Ιερονυμάκη, θα πρέπει να πάτε και σε ποιο βάθος τη φταίει. Η ΚΑΠ, η νέα ΚΑΠ, οι πολιτικές. Οι πολιτικές, η νέα ΚΑΠ, η ανοργανωσιά η οποία υπήρχε, αυτοί κάποιοι υποτίθεται φιλόσοφοι, οι οποίοι, ανόητοι φιλόσοφοι, οι οποίοι ο καθένας λέει τα δικά τους και βγαίνει παράδειγμα και λέει ότι ένας άνθρωπος ο οποίος παράγει διώκεται. Έχεις ακούσει διάφορα τώρα, εσείς ως δημοσιογράφος και εμείς και ο κόσμος, ότι βλέπουμε παράδειγμα, αυτός που δεν παράγει, λέμε είναι αγρότης του καναμπέ, αυτός που παράγει, αυτός είναι μεγάλο αγρότης. Το που είπα λάθος, στην ουσία, είναι υβριστικός για αυτούς που παράγουν. Είναι υβριστικός για αυτούς που παράγουν. Δηλαδή, με τον τρόπο το δικό τους υβρίζει. Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Λοιπόν, αν είναι δυνατόν. Και βέβαια, με νομοθεσίες, προσπαθούν να τον διώξουν κιόλας. Διότι όταν φορολογείς, υπερφορολογείς ένα άνθρωπο ο οποίος παράγει και συνεισφέρει στον τόπο του, σε μια χώρα που δίνει 7 δισεκατομμύρια το χρόνο για να καλύψει τις διατροφικές ανάγκες του λαού μας σε φυτικά και ζωικά προϊόντα και γαλακτοκομικά, αυτό δείχνει ότι η πολιτική αυτή είναι άρρωστη. Και να σας πω κάτι, δεν την έκανε μόνο ΣΥΡΙΖΑ, το κάνανε και οι προηγούμενοι, αλλά αυτοί εδώ πέρα το πάνε πάρα πολύ μακριά. Δηλαδή, εδώ μιλάμε ότι λέγανε άλλα τον άλλο, τελείως άλλα τον άλλο, και ξεκινάνε σήμερα και το πάνε σε μια κατεύθυνση εξολόθρευσης του αγροτικού κόσμου. Υπάρχει σχέδιο για αυτό βέβαια. Δεν είναι νομίζω ότι είναι κάποιοι που τους βγάζουν και περέφωνα. Θεωρώ ότι δεν καταλαβαίνουν τι γίνεται και απλώς είναι θεωρητικοί. Πίσω όμως, χρησιμοποιώντας τους θεωρητικούς, υπάρχει ένα σχέδιο εξόντωσης του αγροτικού κόσμου. Διότι, πείτε μου και σκεφτείτε μέσα από αυτή τη λογική το 19. Όταν εδώ εγώ έχω τα στοιχεία τα οποία, αυτά τα στοιχεία που θα σας πω τώρα, δεν μου τα διάψευσε πριν 20 μέρες ο κ. Κατρούγκαλος, όταν συναντήθηκα μαζί του. Προσέξτε, στα 10.000 καθαρό εισόδημα, έχουμε λοιπόν φορολόγηση 26% σύμφωνα με το προσχέδιο που πάνε να βάλουν. Με 100% για την επόμενη χρονιά. Εγώ δεν σας βάλω το 100%, σας βάλω μόνο το 50%. Θα μου πείτε την επόμενη χρονιά, δεν θα δώσει. Οπότε πάνω το 50 μόνο. Πάμε 33%. Άρα λοιπόν στα 10.000 ευρώ έχουμε 4.160 ευρώ. 650, λογαριάστε τώρα εκεί πέρα. 650 ευρώ είναι το τέλος επιτεδεύματος. Το ασφαλιστικό που είναι φορολογικό και αυξάνεται ανάλογα με το ποσό στα 10.000 ευρώ είναι 2.695. Σας λέω ακριβή νούμερα. Δύναμη εισφορά αλληλεγγύης 112. Δεν σας βάνω ένθια για αυτά. Σας βάνω μόνο αυτά τα οποία είναι φορολογικό ασφαλιστικό. Το σύνολο λοιπόν των 10.000 ευρώ
καθαρό εισόδημα, ο αγρότης το 19 πληρώνει 7.617 ευρώ. Προκαλώ, κρατήστε το αυτό το οποίο λέω. Προκαλώ τον οποιοδήποτε αφισβητεί αυτά τα οποία λέω, ότι βγαίνουν κάποιοι και λένε διάφορα. Ο Κατρούγκαλος πάντως δεν μου τα αφισβήτησε. Να βγει να μου τα αφισβητήσει. 7.617. Δεν βάνω έμφυα, δεν βάνω διάφορα άλλα. Δεν βάζω παράδειγμα λιπάσματα, δεν βάζω τέτοια πράγματα. Βάζω το 10.000 καθαρό εισόδημα, το τι ακριβώς δίνει. Πείτε μου λοιπόν, ποιος θα καλλιεργεί να παράγει. Άρα λοιπόν δεν θα συμβαίνει να παράγει κανείς, με αποτέλεσμα η χώρα να οδηγηθεί σε οικονομική καταστροφή. Αυτό φοβάμαι. Πήγαμε στην ουσία στο Zoom και πρέπει να σας πω ότι έχουμε πολλά εδώ πέρα μηνύματα ακροατών, οι οποίοι λένε αν οι αγρότες μένουν στενά συντεχνιακά, δεν κάνουμε τίποτα. Το ανοίγουνε, το σκέφτονται, θα πούνε τι φταίει σε εφαρμοζόμενες πολιτικές στα αγροτικά. Λοιπόν, ακούστε, δείτε. Εάν δεν μιλήσουμε ειλικρινά, ναι, θα πείσουμε όλοι, πρώτα απ' όλα να ξεκαθαρίσω ένα πράγμα, επειδή έχουν υποθεί διάφορα. Κανείς δεν είναι από Παρθενογέννηση, το παλαιό κομματικά τώρα αυτό. Κανείς δεν είναι από Παρθενογέννηση. Όλοι κάποιους ψηφούσαμε. Όμως, αυτή τη στιγμή, τα πράγματα έχουν. Και ο ομιλών, τουλάχιστον δεν μπορούν να προσάψουν ποτέ ότι είναι από αγώνα. Γι' αυτό το γνωρίζετε, κύριε Σαχίδη. Βγάλετε το hands free, έχουμε πρόβλημα. Πάρτε το τηλέφωνο στα χέρια. Μάθαμε όλοι τώρα τα hands free. Ελάτε. Να μην πολύ μιλείτε στα κινητά, να μην θέλετε hands free. Ελάτε. Λοιπόν. Λοιπόν, μ' ακούτε τώρα. Ναι, καλύτερα. Λοιπόν. Πρώτα απ' όλα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι ένα πράγμα, επειδή ακούγονται διάφορα, ο ένας ανοίγει μια παράταξη, ο άλλος την άλλη από διάφορους. Λοιπόν, όλοι ψηφούσαμε τα κόμματα. Όλοι. Κανείς δεν ήρθε από Παρθενογέννηση μια στιγμή και κάνει τον αθώο. Εμείς βγάλαμε το Πασόκ, την Νέα Δημοκρατία, το ΣΥΡΙΖΑ, ο ίδιος ο λαός. Και μεταγινούνταν μια μεριά στην άλλη. Σήμερα όμως τα πράγματα έχουν σοβαρέψει. Και τα κόμματα έχουν και ο καθένας πρέπει να ανοίξει που ανοίξει ή να ψηφά όπου θέλει να ψηφά, γιατί έχουμε αυτό το πολίτευμά μας, είναι προεδρευμένη βουλευτική δημοκρατία, αλλά από εκεί πέρα πρέπει να εισπράξουμε αυτή τη στιγμή και τον τόπο μας και την τάξη μας. Εγώ μιλάω λοιπόν ότι πρέπει να είναι ενωμένοι όλες οι παραγωγικές τάξεις, γιατί και να στηρίξουν και ιδιαίτερα. Ωραία, γιατί δεν συμφωνείτε με τη γραμμή του μπλόκου, όχι το περιεχόμενο των αιτημάτων, τη γραμμή του μπλόκου του κυρίου Μπούτα, επειδή ο κύριος Μπούτας είναι κουκουέ, τον ακούσατε τι είπε. Αυτό λέει ο κύριος Μπούτας, κανένας χωριστός διάλογος, όλοι μαζί ενιαία, με αυτό που έχουμε συμφωνήσει. Ωραία. Και να αρχίσουμε το πάνε οι γαλάζιοι, πάνε οι πράσινοι, πάνε οι ροζ, πάνε έτσι, δεν κάνουμε. Συμφωνώ, έχει άδικο ο κύριος Μπούτας. Συμφωνώ απόλυτα. Αφήστε τώρα τα πολιτικά, μπορεί να διαφωνείτε. Αφήστε το αυτό. Κουκουέ, συμφωνώ απόλυτα. Τελεία και παύλα. Συμφωνώ απόλυτα, χωρίς να είναι κουκουέ. Μισό λεπτό, κύριε Ιερονιμάκη. Έχουμε παρέμβαση του Προέδρου της Ένωσης, του κύριου Στρατάκη. Καλημέρα, κύριε Στρατάκη. Καλημέρα, κύριε Σαχίνη. Καλημέρα στον Πρίαμο. Ναι. Σε τι συνίσταται η παρέμβαση τώρα, διαφωνείτε με αυτά που λέει ο Πρίαμος? Να ρωτήσουμε τον κύριο Μπούτα, αν μπορούμε να τον ρωτήσουμε στο μεγάλο συλλαλητήριο των Αθηνών, γιατί ένα αυτοκίνητο από την Κρήτη δεν το άφησε η αστυνομία με αγροτικά προϊόντα και άφησε τα 20 τρακτέρια του μπλοκ τη Λίτσια του Μπούτα και ήρθαν στο Σύνταγμα. Τι εννοείται τώρα μας, ο Μπούτα θέλει γι' αυτό. Να ρωτήσουμε να δούμε ποιος κάνει συμφωνίες και πού γίνονται αυτές οι συμφωνίες και ποιος μιλάει με την κυβέρνηση. Τι είπε. Κύριε Σαχίνη, σας άκουσα προηγουμένως και έχετε απόλυτο δίκιο. Μισό. Τι υπονοείται, ο Μπούτας είναι υπεύθυνος αν πέρασε ή δεν πέρασε το φορτηγό της Κρήτης? Εγώ απλώς ρωτάω γιατί 20 τρακτέρια από ένα συγκεκριμένο μπλόκο μπήκαν στην Αθήνα και ένα αμάξι της Κρήτης έγινε ένας πόλεμος όλος εξαιτίας ενός αυτοκινήτου. Αυτό ρωτάω. Γιατί 20 τρακτέρια μπήκανε γυαλισμένα, στολισμένα και από πού ήταν αυτά τα τρακτέρια? Από τον μπλόκο του κύριου Μπούτα. Τι από πού ήταν? Ναι. Και γιατί ένα αυτοκίνητο της Κρήτης δεν πέρασε να συνοδέψει τα αγροτικά προϊόντα τα οποία είχε έρθει το αυτοκίνητο από πού? Εσείς έχετε απάντηση ήταν. Γιατί έγινε αυτό, κύριε Πρόεδρε. Έχετε απάντηση. Δεν έχω απάντηση, αλλά η ιστορία μου έχει διδάξει πολλά. Ο αγώνας των αγροτών αυτή τη στιγμή ξεκίνησε με δύο αιτήματα. Ασφαλιστικό και φορολογικό. Δηλαδή, άμα τα πάρουν πίσω αυτά, είστε ικανοποιημένοι, προχωράει η αγροτική παραγωγή, κύριε Στρατάκη? Αλλά. Όχι βέβαια, δεν προχωράει σε καμία περίπτωση η αγροτική παραγωγή και η Κρήτη έχει άλλα θέματα και η Θεσσαλία έχει άλλα και όλη η χώρα έχει άλλα. Αλλά μας έχουν συνηθίσει, ναι, πάντα από πάνω, πάντα, ιστορικά πάντα, οι αγώνες όλοι προδίδονται και δεν προδίδει ποτέ κανείς αγώνας από την Κρήτη. Ναι, αλλά δεν πήγε ο κύριος Μπούτας να κάνει χωριστή συνάντηση στο μα.
αμάξι μου χθες. Με συγχωρείτε. Μιλάω για τον μπλόκο της Νίτσας, γιατί τα 20 τρακτέρια μπήκαν και δεν μπήκαν από. Γιατί είναι μάγκες. Δηλαδή τώρα τους ψέξετε γιατί βάλαν τα τρακτέρ, κύριε Στρατάκη. Όχι. Θέλω να ξέρω, θέλω να πω ότι ποιοι κουβεντιάζουν τελικά με την κυβέρνηση, πώς γίνεται αυτός ο διάλογος. Ποιε συμφωνίε είναι αυτές. Αυτό απλώ μόνο ρωτάω. Κύριε Ιερονιμάκη, έχει δίκιο ο πρόεδρος. Λοιπόν, να μπούμε στη διαδικασία. Στάξτε, υπάρχουν διάφορα. Κάνει μια επισήμανση ο άνθρωπος. Ακούστε. Μην μπούμε σε αυτή τη διαδικασία. Πάμε αυτή τη στιγμή ότι πρέπει να δούμε τα προβλήματα. Αυτό είναι ένα πρόβλημα το οποίο ο πρόεδρος είναι ένα πρόβλημα το οποίο ένα που είναι το δικό μας. Ενώ κατευθυνότανε, γιατί με μένα μίλησε ο διευθυντής της Σοφίας. Ναι. Εμείς μιλήσαμε, οι δυο μας με το διευθυντή. Εγώ το κανόνισα. Και τι σας είπε, θα περάσει. Λοιπόν, 6.30 ώρα το πρωί κατεβαίνοντας κάτω, ναι. Μου λέει η κύριε Ρογημάκη, θέλω να σας δω. Κατέβησε κάτω, άψογο κύριε Ρογημάκη. Με την αστυνομία κανένα πρόβλημα, το λέω δημόσια, κανένα πρόβλημα. Υπήρξε πολιτική παρέμβαση. Θα σας πω γιατί. Δύο κουβέντες. Κατεβαίνω λοιπόν κάτω. Κύριε Στρατάκη, θέλετε κάτι άλλο. Σωστή, η επισήμανση σας κρατήθηκε. Θέλετε κάτι άλλο να πείτε. Να σας πω, κύριε Βασίλη, την άποψή μου και θα κλείσω. Ναι. Ότι ο αγώνας σε αυτό το μεγαλειώδες ξεσκορμός των αγροτών που πρώτη φορά ήδη έχει πουληθεί και θα φανεί τις επόμενες μέρες. Η Κρήτη έχει μείνει απ' έξω. Ο αγώνας έχει πουληθεί από συναδέλφους μας από τα μεγάλα μπλόκα αυτά απάνω. Παίζουν τα τοπικά συμφέροντα εκεί και διεκδικούν δικά τους τοπικά θέματα. Μάλιστα. Να το δείτε, κύριε Σασίνη, τις επόμενες μέρες. Μακάρι να διαψευστώ. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Στρατάκη. Ο πρόεδρος της Ένωσης είναι κατηγορηματικός. Λοιπόν, κατά τη γνώμη μου, έχει πουληθεί λοιπόν, ο αγώνας. Να διευκρινίσω αυτό που είπε ο πρόεδρος της Ένωσης. Λοιπόν, με πήρε λοιπόν ο διευθυντής της Τροχέας, δεν θυμάμαι το όνομά του, με πήρε λοιπόν τηλέφωνο. Ήμουν πάνω στο καράβι. Όταν άραζε το καράβι, πάω στον Πειραιά. Κατέβηκα κάτω να συνομιληθώ μαζί του, διότι είχαμε 2.000 ανθρώπους και έπρεπε αυτοί οι άνθρωποι να φτάσουν σωστά πάνω στην Ομόνια για την Ομόνια να κατευθυνθούν προς την πλατεία Βάτη. Λοιπόν. Κατεβαίνοντας κάτω λοιπόν, με ρώτησε αν είχαμε λεωφορεία ή οτιδήποτε. Του είπα: χρήματα δεν υπάρχουν για να πάρουμε λεωφορεία. Ήρθαμε μόνοι μας λοιπόν, τι να κάνουμε. Λοιπόν, ο άνθρωπος προσθέσε κατευθείαν πέντε θερμούς, έκτακτους τηλεφώνησε, να δουν να μας παραλάβουν. Πραγματικά έγινε άψογη δουλειά μέχρι να φτάσουμε στους θερμούς που είχαμε φτάσει. Μέχρι να φτάσουμε δηλαδή στην ηλεκτρικό σχέση για να φτάσει τη στιγμή, κάτι που μας πήρανε, πήγαμε Ομόνια. Είχαν κλείσει, όσο είχε κάνει τηλέφωνο, είχαν κλείσει τα πάντα εκεί πέρα, δεν υπήρχε κανένα θέμα. Ξέχασα να σου πω ότι με ρώτησε λοιπόν το αυτοκίνητο αν είναι δικό μας με τα προϊόντα μέσα και είναι ρωτήτο με ένα ζύγιο γιατί ο ενδεχομένως ή από αστυνομία ή από την εταιρεία, δεν ξέρω από το γίνεται. Λοιπόν, λέω είναι δικό μας. Πού το θέλεις, πλατεία Βάτσης του λέω. Μου λέει να πάει περιχωρικό μπροστά, θα το πάει ακριβώς όπου το θες. Πλατεία Βάτσης λοιπόν το θέλω. Λοιπόν, θα πάει εκεί, μου λέει φύγετε εσείς, θα πάει εκεί. Άψογε λοιπόν αστυνομία και πάει και διότι πραγματικά το περιχωρικό μπήκε μπροστά, πίσω το δικό μας αγροτικό και κατευθυνόταν προς την πλατεία Βάτσης. Αυτό φάνηκε ξεκάθαρα διότι υπήρξε πολιτική παρέμβαση και το αγροτικό το σταμάτησαν αστυνομικοί, το σταμάτησαν ακριβώς 300 μέτρα από την πλατεία Βάτσης, την πλατεία Καραϊσκάκης, την ορίζομαι όλη, είναι κάτω, παρακάτω από την πλατεία Βάτσης. Λοιπόν, εκεί ακριβώς εγκλώβησαν το αγροτικό αυτοκίνητο και μάλιστα του είπαν ότι θα κατασκευήσει τα μάξη. Ο λόγος δεν ξέρω, γιατί δεν έχουν ψάξει μέχρι τώρα. Τα μάξη φυσικά το πήραν πίσω. Λοιπόν, από εκεί πέρα. Ο άνθρωπος με πήρε τηλέφωνο που είχε το αυτοκίνητο, πήρε μένα τηλέφωνο, μου λέει με σταματήσανε. Πού σε σταματήσανε, παρακάτω μου λέει τι αρέσκει. Από εκεί πέρα για να λύσει δηλαδή και αυτό. Λοιπόν, πραγματικά έτσι έγινε, πήγαμε λοιπόν όλοι μαζί κάτω, το απεγκλωβίσαμε τα μάξι, το πήραμε. Λοιπόν, από εκεί. Και έλειξε η ιστορία. Δείχνει όμως ότι υπήρξε πολιτική παρέμβαση. Όπως πολιτική παρέμβαση υπήρξε στο Υπουργείο την ώρα που φτάσαμε στην πλατεία Βάτση. Κατέβησε κατευθείαν ο πρόεδρος των εργαζομένων, ο οποίος τον γνωρίζω και προσωπικά. Των εργαζομένων των γεωτεχνικών, ο Καρκαβάζης κατεβαίνει κάτω, μου φέρνει λοιπόν ένα ψήφισμα των εργαζομένων, το οποίο μου το παραδίδει και μου λέει ότι οι εργαζόμενοι αυτή τη στιγμή στο Υπουργείο Γεωργίας στηρίζουν τον αγώνα σας και σταματούμε τις εργασίες μας και αποχωρούμε ως ένδειξη συμπαράστασης στον αγώνα σας. Και αποχωρούμε την Υπουργείο. Και πραγματικά τους βλέπουμε, κατεβαίνουν κάτω και αποχωρούν πραγματικά. Μένουν οι διοικητικοί. Οι διοικητικοί, μιλάω με τον διευθυντή του γραφείου του Υπουργού, ο οποίος κατέβησε κάτω, μιλήσαμε, ο Νίκος Βάγιας, κατέβηκαμε κάτω, μου λέει εγώ χωρίς τον Υπουργό δεν μπορώ να φύγω από εδώ πέρα. Λέω ζητάμε αφού ήρθαμε εδώ πέρα να διαμαρτυρηθούμε, να σεβαστείτε όπως σεβάστηκαν και οι γεωπόνοι και οι γεωτεχνικοί του Υπουργείου, να κλείσει το Υπουργείο ως ένδειξη αυτή τη στιγμή συμπαράσταση σε εμάς που βγήκαμε από την Κρήτη για να διαμαρτυρηθούμε.
Δεν μπορούμε να φύγουμε, δεν ξέρω τι. Ζητήσαμε λοιπόν εκεί να σταματήσουμε στα σκαλιά. Μέσα από αυτή τη διαδικασία υπήρξε κατά μένα πολιτική παρέμβαση, κάτι έγινε εκεί πέρα, έγιναν κάποια ψηλοεπισόδια, τα οποία θέλω να σταματήσουμε εκεί, γιατί πρέπει να πάμε στα προβλήματα και να μην πάμε στα πουλάκια. Ερώτηση λοιπόν, αυτό τι σημαίνει, ότι ο Μπούτας κακώς έβαλε τα τρακτέρ επειδή συνεννοείται. Δεν είναι θέμα κακώς έβαλε, όχι. Αλλά απλώς λέω ότι υπήρξε. Υπήρξε από πλευρά κυβέρνηση, θεωρώ εγώ, ναι, ότι δεν ξέρουν τι κάνουν. Άλλος κάνει. Μήπως εμπιστευόντουσαν, περισσότερο την περιφρούρηση του μπλόκου του κύριου Μπούτα. Δεν νομίζω να υπήρχε κάτι τέτοιο. Λέω εγώ, μήπως. Γιατί. Ο υπουργός θεωρώ ότι από την πρώτη φορά, γιατί ήταν θέμα του υπουργού εκεί πέρα, και πιστεύω ότι αυτός έκανε την πολιτική παρέμβαση. Δηλαδή έχει προσωπικό μένος με τους αγρότες Κρήτης. Προσωπική βεντέτα. Να σας πω κάτι, κι άλλοι να πηγαίναν στην πλατεία βάση θα γινόταν θεωρώ αυτό. Διότι πουλήθηκε ο αγώνας. Ο κύριος Στρατέξης λέει πουληθεί. Πουλήθηκε ο αγώνας. Λοιπόν, εγώ δεν θα πω στη διαδικασία, με βάλω στη διαδικασία, θα σας πω τι. Εγώ ξεκινώ και σήμερα τηλέφωνα, ενωμένοι όλοι μαζί. Αν πάνε να τον πουλήσουν κάποιοι, πρόβλημά τους. Δεν μπορεί να πουληθεί ο αγώνας, κύριε Σεχίνη. Δεν πουλείται ένας αγώνας. Ξέρετε, είπα τον πουλήσει, αλλά τον πουλήσει τι. Τι είναι να τον πουλήσει. Πακέτο. Δεν πουλιέται ο αγώνας. Τα προβλήματα αυτή τη στιγμή όλα να τα πάρουν πίσω. Η κυβέρνηση, ο αγρότης δεν μπορεί να ζήσει που παράγει. Ωραία, κύριε Ιερονιμάκη, αλλά ακούστε τώρα, ακούστε. Γιατί. Να πάμε στα προβλήματα που για να πάμε ένα βήμα μπροστά και το αγροτικό κίνημα πρέπει να βγάζει κάτι γνώμη μου. Έτσι θα σας υποδείξω. Εσείς είστε αυτοτελείς, αυτόνομοι, αλλά πρέπει να βγάζει κάποια χρήσιμα συμπεράσματα, μια συσσωρευμένη εμπειρία να την έχει για να πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Μήπως τα αιτήματα. Στον Πρωθυπουργό λοιπόν, ναι, ακούστε, τα αιτήματα είναι ίδια, ενιαία. Δεν υπάρχουν διαφοροποίηση. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Το ξέρετε. Ναι, βέβαια το ξέρω. Πώς το ξέρετε. Είσαστε μέσα στο μαξί μου εσείς όταν συναντιέμαι εγώ. Εάν υπάρχουν κάτω από το τραπέζι κάποιες συμφωνίες κάποιων περιοχών, αυτό δεν πρωτογνωρίζω. Αυτό θα φανεί όμως. Δεν μπορεί να μην φανεί. Δεν γίνεται να μην φανεί. Ναι, η συσσωρευμένη εμπειρία και το ρωτάει πολλοί κόσμος. Πρέπει να σας πω ότι έχω βροχή μηνυμάτων εδώ προς τους αγρότες, τους εκπροσώπους τους, είναι. Αρκεί το ασφαλιστικό να αποσυρθεί και λυθήκαν τα προβλήματά σας. Όχι βέβαια. Δεν είπα την αρχή, όχι βέβαια. Ότι αυτή τη στιγμή όλα να τα πάρει πίσω ο αγρότης δεν μπορεί να ζήσει. Ναι. Ήδη με τις νομοθεσίες. Άρα μήπως το μπλόκο της νίκαιας του κυρίου Μπούτα και ας είναι και κόκκινο είναι πιο προχωρημένο στα αιτήματά του. Κύριε Σαχίνη, ακούστε με λίγο. Ο κόσμος δεν μπορεί από την αντιαγροτική πολιτική που υπάρχει τώρα και χρόνια να τα απεξέλθει. Αυτό το ξεκαθάρισα από την πρώτη στιγμή. Άρα λοιπόν, όλα να τα πάρουν πίσω. Εάν δεν υπάρξει σχέδιο ανάπτυξης της Πέδρου, δεν μπορεί να επιβιώσει ο αγρότης. Και αυτό πώς φαίνεται. Τα χωριά ερήμωσαν. Ερήμωσαν τα χωριά. Χρόνια τώρα ερημώνουν τα χωριά. Οι νέοι άνθρωποι χρόνια τώρα, που τώρα έχουν γεράσει, αυτοί που τα πήγανε νέοι, ξεκινούσαν να πάνε στο βουλευτή, στα βουλευτικά γραφεία πηγαίνανε και λέγανε βάλε με κάπου να φύγω από το χωριό, να φύγω από το χώμα. Διότι το χώμα δεν ήδηνε πλέον ψωμί. Και αυτό φεύγαν οι άνθρωποι. Γι' αυτό λέω μην βρίζουν τα αγρότες. Τι τις βρίζουν τα αγρότες που κάνουν. Δεν βλέπουμε ότι υπομείνανε λίγοι. Λέει εδώ ένας φίλος, ακούστε, παλιότερα όταν διαφωνούσαμε, εσάς ακούνε. Καλημερίζω και τον κύριο Σμπόκο από τους κτηνοτρόφους. Καλημέρα κύριε Σμπόκο. Καλημέρα. Παλιότερα όταν διαφωνούσαμε, ακούστε κύριο Νημάκη, μας πετούσαν λέει ένα κομμάτι κρέας και βγάζαμε μούγκα. Σήμερα που δεν έχει ούτε κοκαλάκι, σηκώνουμε μπαϊράκι. Δηλαδή τώρα ανακαλύψαμε την ΚΑΠ. Τώρα ανακαλύψαμε ότι οι της Θεσσαλίας κάνουν ό,τι θέλουν πάντα. Δεν ξέρω ρε παιδιά, θα πω μια γνώμη, επιτρέψτε μου. Όχι, ναι. Αυτός ο διαχωρισμός τώρα Θεσσαλίας, Κρήτης και τα λοιπά, τα πλεονεκτήματα της Κρήτης είναι μειονεκτήματα της Θεσσαλίας και τα πλεονεκτήματα της Θεσσαλίας, όπως είναι η Μεγάλη Γη, είναι μειονεκτήματα. Ακριβώς, μην πούμε εκεί τώρα. Δεν μπαίνω σε αυτή τη διαδικασία εγώ. Ο αγροτικός κόσμος χρόνια τώρα υπάρχει αντιαγροτική πολιτική και υποφέρει. Σας είπα, τα χωριά ερήμωσαν, τυχαία ερήμωσαν. Δεν υπήρχε αγροτική πολιτική. Δεν μπορούσε να ζήσει ο νέος άνθρωπος. Άρα λοιπόν οι ψήφοι μεταφερόταν στα δύο μεγάλα κόμματα. Αυτή είναι η αλήθεια. Να τη λέμε. Τα κόμματα ψηφούσαμε όλοι. Αλλά η αλήθεια είναι μία. Τα βουλευτικά γραφεία γέμιζαν και κανείς δεν είπε κάμε το γιο μου αγρότη. Την κόρη μου. Όλοι λέγανε κάμε το γιο μου υπάλληλο. Σωστό. Έτσι. Έτσι ερήμωσαν τα χωριά. Άρα λοιπόν υπήρχε αγροτική πολιτική πάντα. Μισό λεπτό. Σήμερα, λοιπόν, μισό λεπτό. Όλα να τα πάρουν πίσω. Δεν στέκει ο αγρότης, δεν μπορεί να βγάλει τις βιώσεις. Μισό λεπτό δεν κύριε Ρημάκη, μην μου κλείσετε. Κύριε Σμπόκο, θέλω ένα δικό σας πρώτο σχόλιο. Ακούστε όμως και οι δυο, τι λέει εδώ άλλος ακροατής, αγρότης.
Το νομοσχέδιο θα προκαλέσει το φαινόμενο, όταν γίνει νομοσχέδιο λέω εγώ, γιατί για την ώρα είναι σχέδιο, ούτε αυτό δεν θέλουν οι απ' έξω, το φαινόμενο εμποριογενούς ασιτίας. Απλά οι καταναλωτές δεν θα μπορούν να αγοράσουν τα λίγα και πολύ ακριβά ντόπια προϊόντα και οι παραγωγοί θα παράγουν με το φόβο του φθηνού εισαγόμενου. Εδώ τώρα κάπου διακόπτεται το μήνυμα, φαντάζομαι και σαφώς και της εφορίας. Α, με το φόβο του φθηνού εισαγόμενου και της εφορίας. Τι λέτε εσείς κύριε Σμποκό? Είδε θα γίνει τα προβλήματα, είδε πάρα πολλά για να μπορούν να αναδειχθούν από μια συζήτηση προφανώς 10 λεπτών. Εγώ θέλω να εστιάσω την παρέμβασή μου στο κομμάτι των κινητοποιήσεων. Έχει πουληθεί ο αγώνας, ο κύριος Στρατάκης είπε πουλήθηκε κατά τη γνώμη του αγώνας. Πάει. Ακούστε τώρα, ακούστε. Ναι. Αυτή τη στιγμή που είμαστε, υπάρχουν 10 καπετανάτα και 100 καπετάνια. Να μην γελιόμαστε. Υπάρχουν 4 εστίες ανά την Ελλάδα, οι οποίες εκπορεύονται εκτός Κρήτης, αλλά έχουν αντανάκριση και στα της Κρήτης. Ποιες είναι οι 4 εστίες? Η πρώτη εστία είναι η Νίκαια του Μπούτα, όπου είναι συνδικαλιστές από το ΚΚΕ, το ΠΑΜΕ, την ΠΑΣΥ. Η δεύτερη εστία είναι τα Τέμπη, Μικροθήβες και ο Προμαγώνας. Αυτοί είναι αγρότες προσχήμενοι στη Νέα Δημοκρατία. Η τρίτη είναι η Πρωτοβουλία Αγροτών, όπου είναι 68 συλλόγοι συνδικαλιστικοί, είναι παλιοί αγροτοσυνδικαλιστές του ΠΑΣΟΚ. Και είναι η τέταρτη, το Πανελλήνιο Συντονιστικό, όπου εκφράζονται και αλληλεί και μελισσοκόμοι, όπου είναι πάλι εκεί συνδικαλιστές παλιοί Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ. Οι δυο τελευταίες, η τρίτη, η τέταρτη, παλεύουν για τα προνόμια τους σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό, αυτοί οι συγκεκριμένοι, τα όποια προνόμια, τέλος πάντων. Οι δεύτεροι θέλουν να πέσει ο Τσίπρας και να έρθει ο Μητσοτάκης, και ο Μπούτας θέλει να πέσει γενικότερα το σύστημα και να φύγουμε από την Ευρώπη. Άρα διαφέρει ο αγώνας, διαφέρει στη σκοπιμότητα. Αλλά στην ουσία δεν διαφέρει ο αγώνας, κύριε Σαγίνη. Υπάρχει λοιπόν ένα μήνυμο μισό, κύριε Σμπόκο. Κύριε Σμπόκο, άρα συμφωνείτε με τον κύριο Ιερονιμάκη ότι ένα μήνυμο στα αιτήματα υπάρχει, ενιαίο? Μα αυτό, κύριε Σαγίνη, έχει δημοσιοποιηθεί τώρα και ένα μήνα. Κατά πρώτον από το Πανελλήνιο Συντονιστικό, που είναι πιο αναλυτικά τα αιτήματα, και κατά δεύτερο από τα 68 μπλόκα με επικεφαλή στον Μπούτα, ο οποίος κάλεσε, έκανε και το κάλεσμα για το συλλαλητήριο, και στο οποίο ομονοήσανε όλοι πλην τα Τέμπη, τις Μικροθήβες και το Προμαχώνα και η Πρωτοβουλία Αγροτών και το μεγαλύτερο μέρος του Πανελλήνιου Συντονιστικού, ομονοήσανε με τον Μπούτα και είπανε έχουμε 5 αιτήματα. Αυτά είναι. Ασφαλιστικό, φορολογικό, κόστος παραγωγής και βάλανε και για το κρασί με τα υλοπνευματώδη. Ουσιαστικά, επαναλαμβάνω, τα προβλήματα είναι κοινά, αλλά η σκοπιμότητα αλλάζει. Βγήκαμε λοιπόν οι 68 πάνω. Αυτή όμως η μάζοξη που έγινε στη Νίκαια με τα 68 μπλόκα, που ήταν η πλειοψηφία, ήταν μια επίπεδη συμμαχία, και αυτό φάνηκε πού? Φάνηκε στο συλλαλητήριο. Τη βραδιά του συλλαλητήριου αποχώρησε μεγάλο μέρος των συνδικαλιστών και δεν ήταν το Σάββατο πάνω. Για ποιο λόγο? Γιατί υπήρχε πολύ κόκκινη σημαία εκεί πέρα και θα τη γράψουν οι κομμουνιστές. Λοιπόν, βλέπετε τώρα, οι σκοπιμότητες είναι αυτές, και εδώ εκμεταλλεύεται η κυβέρνηση και εφαρμόζει την πολιτική της πάλε ποτέ Βρετανικής Αυτοκρατορίας που διέρει και βασίλευε, και θα γυρίσει μια στιγμή να βγει και από πάνω. Αυτή τη στιγμή λοιπόν, τι πρέπει να γίνει μένα κατά τη γνώμη μου? Ναι, για να πάω στον κύριο Ιερονιμάκη, τι πρέπει να γίνει? Πρέπει να πάρει μια πρωτοβουλία η ίδια η κυβέρνηση και να τοποθετηθεί πάνω σε αυτά τα ζητήματα που είναι δημοσιοποιημένα τώρα και ένα μήνα. Το χθεσινό που έγινε για μένα δεν έπρεπε να γίνει. Ναι. Είναι μια κίνηση διασπαστική. Α, και ο Μπαλάφας σας είπε επιχειρηματίας. Βρήκε χώρο. Ήταν αυτή η κίνηση. Θα πρέπει να κάτσει στο τραπέζι η πλειοψηφία ναι. των
συνδικαλιστών από τα τέσσερα αυτά σημεία που σας είπα. Δεν μου λέτε κύριε Ιερονιμάκη, μισό λεπτό κύριε Σμποκό. Δεν παίρνει. Να ολοκληρώσω κύριε. Ναι, ναι, ολοκληρώστε, αλλά θα βγούμε εκτός χρόνου, γι' αυτό σας πιέζω. Ελάτε. Μα σας είπα, αν θέλετε να βγαίνω σε μια τέτοια συζήτηση. Όχι, όχι, ελάτε, ελάτε, παρακαλώ, μην το παρεξηγείτε. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή θα πρέπει να πάρει την πρωτοβουλία αυτή η κυβέρνηση και να τοποθετηθεί και να κάνει ένα βήμα όσον αφορά τα σημεία αυτά, είτε φορολογικό είτε ασφαλιστικό, για να μπορούμε να κουβεντιάσουμε επί της ουσίας συνολικά μετά και να πάρουμε κάποια πράγματα. Δεν μπορούμε να φύγουμε χυμένο το κεφάλι από αυτόν τον αγώνα. Θα φύγουμε ψηλά το κεφάλι. Να το καταλάβουν. Εάν θέλουν να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, οι χαμένοι τελικά θα είμαστε όλοι. Όλοι. Και η κυβέρνηση και η παραγωγή. Σωστό αυτό λοιπόν, που λέτε. Σωστό. Από την άλλη, το ξαναλέω, λέμε για διάλογο από μηδενική βάση. Γιατί το λέμε αυτό? Ακούστε, και εγώ επιπλέον λέω ότι σε αυτή τη συνάντηση, σε αυτό το διάλογο, όπως εξελίσσεται η κατάσταση, θα πρέπει να είναι και αντιπρόσωπο της Τρόικας. Και ας μου λένε εμένα ότι αυτό βγαίνω και δεν νομοποιώ την κυβέρνηση. Την Τρόικα την έχουν νομοποιήσει οι κυβερνήσεις από το 2009, είναι μνημονιολατρικές αυτές οι κυβερνήσεις. Όλοι είναι υπεύθυνοι. Μισό λεπτό όμως, κύριε Σμπόκο. Μισό λεπτό. Και δεν μπορεί να λένε σήμερα στον αγρότη, όταν θα κάτσουν σε ένα τραπέζι. Εσείς όμως τώρα το πιάνετε έτσι, σωστά θα σας πει κάποιος, αλλά λάβετε υπόψη σας ότι αυτό είναι σχέδιο της κυβέρνησης, το οποίο η Τρόικα, το κουαρτέτο, δεν το δέχεται ούτε αυτό. Το βλέπετε λοιπόν. Άρα λοιπόν, ποια είναι τα δεδομένα λοιπόν εδώ πέρα. Πώς θα κάτσουμε σε ένα τραπέζι συζήτηση όταν όλα είναι υποαίρεση. Και θα σας πω και κάτι. Γιατί ζητάμε το διάλογο με την βάση. Ακούστε, η φορολογία του αγρότη, το 13% συν 55% προκαταβολή φόρου που εφαρμόστηκε, που ψηφίστηκε από την κυβέρνηση Σαμαρά και εφαρμόστηκε εδώ πέρα από αυτή την κυβέρνηση, υστέρησε τα έσοδα του κράτους κατά 120 εκατομμύρια κατά τα λεγόμενα των υπουργών του ΣΥΡΙΖΑ πριν από 10 μέρες. Δηλαδή, έρχονται και εφαρμόζουμε μια μνημονιακή πολιτική, μια μεταρρύθμιση εντός εισαγωγικών που λέει ότι δεν πληρώνουν οι αγρότες και πρέπει να πληρώσουν για να μεγαλώσουν τα έσοδα του κράτους. Και αποδεικνύεται ότι οι αγρότες πληρώνανε 400 εκατομμύρια από φορολογία πριν να έρθει αυτή η μνημονιακή απέτηση και τώρα που την εφαρμόσανε υστερήσαν τα έσοδα του κράτους 120 εκατομμύρια. Μάλιστα. Αυτό δηλαδή προς τι όφελος ήταν. Βάλτε μια νοτελεία. Μισό λεπτό κύριε Σμπόκο. Κύριε Ιερονιμάκη, μήπως πρέπει η Κρήτη να πάρει την πρωτοβουλία να κάτσουν σε αυτό που λέει ο κύριος Σμπόκος εδώ που φτάσατε? Το να πάτε με σκυμμένα τα κεφάλια είναι η απόλυτη ήττα για σας, θα είναι ήττα μακροχρόνια για την κυβέρνηση, για να τα λέμε να καταλαβαίνόμαστε, διότι μετά ή σας έχουν χαμένους που σας έχουν, οπότε δεν τους πολύ νοιάζει, αλλά λέω, μήπως πρέπει να πάρει την πρωτοβουλία ενιαία, αυτό που είπε ο κύριος Μπόκος, ενιαία, τώρα. Να εγώ πάτε. Από την αρχή. Γιατί το θέμα τώρα δεν είναι αν σας κάλεσε, πώς σας κάλεσε, ποιος σας κάλεσε. Θα το βρείτε αυτό. Το λιγότερο. Ακούστε, δείτε. Αυτό που το Βασίλη συμφωνώ απόλυτα. Από την πρώτη στιγμή της συζήτησης, κύριε Σαχίνη, που ανοίξαμε τη συζήτηση, τι είπα. Όλοι μαζί και όλα τα μπλόκα μαζί. Οι ασπαστικές κινήσεις κάνουν κακό. Εγώ λοιπόν από την πρώτη στιγμή έλεγα αυτό και συνεχίζω και λέω αυτό. Λοιπόν, από εκεί και πέρα. Θεωρώ ότι ο αγροτικός κόσμος ήδη με τις νομοθεσίες των προηγούμενων κυβερνήσεων δεν μπορεί να τα ανταπεξέλθει. Πού προχωρά όμως, θα προχωρήσουμε σε μια συζήτηση η οποία θα έχει νόημα. Π.χ. το ασφαλιστικό, με δύο κουβέντες. Δεν μπορεί αυτή τη στιγμή να βγαίνουν κυβερνητικοί εκπρόσωποι και υπουργοί και να λένε τι, όσον αφορά το φορέα μας στον ΟΓΑ. Ότι δίνουν και ψεύδονται γι' αυτό. 3 δισεκατομμύρια, 700 εκατομμύρια ευρώ για να καλύψουν τις ανάγκες και να πληρώνουν οι αγρότες. Όταν γνωρίζουν καλά ότι το ταμείο του ΟΓΑ έχουν βάλει διάφορες κοινωνικές ομάδες μέσα και προνοιακά διάφορα και δεν ξέρω τι, που σημαίνει ότι εκεί πάντα χρήματα. Εμείς λοιπόν δεν λέμε να μην παίρνουν οι άνθρωποι αυτοί λεφτά, γιατί έχουν πραγματικά, είναι κοινωνικές ομάδες οι οποίες πρέπει να καλυφθούν με κάποια χρήματα. Μ' ακούτε? Ναι, ναι. Λοιπόν, αλλά ας κάνουμε ένα ταμείο πρόνοιας και να πιέσει το ταμείο το δικό μας του ΟΓΑ με τους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες. Και όπου υπάρχουν θέματα θα τα δούμε. Και όπου υπάρχουν προβλήματα θα τα δούμε. Διότι η σύνταξη αγροτική ξεκινάει από 330 ευρώ και καταλήγει να είναι 450, 500, 550. Μέσα όρο 450 λοιπόν ευρώ. Άρα λοιπόν γνωρίζουμε ακριβώς που είναι η παθογένεια και αν υπάρχει θέμα. Δεν υπάρχει θέμα ιδιαίτερο σε εμάς το ταμείο το δικό μας.
Δεν υπάρχει ιδιαίτερο θέμα. Και όπου υπάρξει θέμα θα το δούμε. Άρα λοιπόν το κλείνω αυτό το κομμάτι. Γενικά όμως, αντιαγροτική πολιτική, επαναλαμβάνω, δεν υπάρχει στρατιωτικό σύστημα, δεν υπάρχει τίποτα. Ωραία. Και ξαναεπαναλαμβάνω ότι ο αγρότης χρόνια τώρα φεύγει από τα χωριά και ερημώνει ύπαιθρος. Ξαναεπαναλαμβάνω ότι πρέπει να δούμε και να υπάρχει εθνική στρατηγική και να πάρουμε. Πρέπει να σας πείσω, κύριε Ιερονιμάκη. Διότι. Μισό λεπτό, κύριε Σμπόκο, δεν είπα εσάς. Δεν είπα εσάς. Κύριε Ιερονιμάκη, θέλω να σας ευχαριστήσω που μείνατε κοντά μας και κάναμε αλλιώς τη συζήτηση. Σας ευχαριστώ. Καλημέρα. Κύριε Σμπόκο, σε εσάς έρχομαι. Να κάνω από τη στιγμή που μου δίνεται η ευκαιρία και μας ακούει και πολλοί κόσμοι όσον αφορά για τη μετάβασή μας στην Αθήνα. Θέλω να πω δύο πράγματα. Η εικόνα που δώσαμε στην Αθήνα ξενίζει πάρα πολλούς εδώ στην Κρήτη. Κάποιους γραμματάκηδες ή κάποιους φλούφλιδες. Έτσι τους ονοματίζω. Αυτός είναι ο κριτικός που είναι στο χωράφι και στη μάτρα του. Αυτός είναι. Λοιπόν, πάνω πήγαμε για να διαμαρτυρηθούμε. Δεν πήγαμε σε μια ηλουστρασιόν εκδήλωση που έπρεπε να πάμε με τα κουστούμια μας. Ποιος σας το είπε, σας το είπα εγώ αυτό. Αυτά βγαίνουν και διαδικτυακά και... Εγώ σας είπα τέτοιο πράγμα. Εγώ κύριε Σμπόκο δεν σας είπα τέτοιο πράγμα. Μα συγγνώμη, δεν αφορά εσάς. Δεν αφορά εσάς. Ναι, αλλά τώρα το εδώ λέω μέσα από την εκπομπή. Ναι, αφήστε το τώρα αυτό. Εδώ είναι το ζουμί, γιατί ακούω εσάς. Ακούω και τον κύριο Στρατάκη που παρενέβη πριν από λίγο. Και αντιλαμβάνομαι, εσείς το πιάσατε πιο γενικά, αλλά και πιο ουσιαστικά. Αντιλαμβάνομαι, λέτε, έχουμε ένα μίνιμουμ κοινών, αλλά να μην κοροϊδευόμαστε. Παίζουν και σκοπιμότητες. Την άποψή μου. Ναι, ναι, την άποψή σας. Αυτό ήθελα να το πω, επειδή πολλά ακουστήκαν για τη μετάβασή μας τον κριτικό πάνω. Και αν θέλετε, εμείς εδώ πέρα. Ο δυναμισμός αυτός βγαίνει όταν πάμε στο κέντρο εξουσίας. Για ποιο λόγο? Διότι εδώ να καεί αυτή τη στιγμή η Κρήτη, απάκρις άκρη, από τη στιγμή για τα αγροτικά ζητήματα, από τη στιγμή που ο δρόμος από την Αθήνα μέχρι τον Προμαγώνα είναι ανοιχτός, μέχρι τα σύνορα της χώρας, δεν τους στέκεται καρφί. Γι' αυτό λοιπόν όταν ο παραγωγός της Κρήτης πάει στο κέντρο εξουσίας, βγαίνει και η δυναμική του, έχουμε τα χαρακτηριστικά διαφορετικά. Εγώ κύριε Σμπόκο λέω ότι πάλι καλά. Που κάνατε ό,τι κάνατε. Εκείνο για το οποίο, αν θέλετε, θα σας ασκούσα κριτική, είναι να το περιφρουρήσετε για να μην το μετατρέπουν οι γραβατάκηδες σε γκλάμουρ, σε must, σε ποστάρισμα, σε Facebook. Αυτό να προστατεύσετε. Καλά κάνατε ό,τι κάνατε. Να το προστατεύσετε όμως. Να μην γίνει γραφικό. Αυτό εννοώ. Το καταλάβατε. Το 1/10 των παρόντων στην πλατεία Βάβης, από το Υπουργείο, κρατούσε και μια, από μια κάμερα. Και από ένα μαρκούτσι, από ένα μικρόφωνο. Πώς θα το προστατεύσεις? Προστατεύσαμε και περιφρουρήσαμε όσο έπρεπε την εκδήλωση τη δική μας. Και εδώ θέλω να πω και ένα άλλο πράγμα, ότι ούτε συλλάβαμε ούτε παραδώσαμε κανένα. Έχα βγει και καλή να μας επί και Ρουφιάνος. Κανένα. Εγώ το θέτω διαφορετικά. Μέσα στο νόκο το δικό μας τους διώξαμε. Σωστό. Εγώ περίμενα η αστυνομία να μας ανακοινώσει αυτούς που διώξατε. Αν τους έπιασε, τι είναι? Δεν το έκανε. Αυτό το έκανε. Είναι... Δεν το έκανε. Άρα το ερωτηματικό είναι μεγάλο. Όχι για εσάς όμως. Κύριε Σμπόκο, θέλω να σας ευχαριστήσω. Όσον αφορά τα υπόλοιπα της ζητήσεις, τα είπα. Ξεκάθαρα. Θα τα ξαναπούμε. Γιατί, το ιδεώδες να βρεθούμε όλοι. Συμφωνώ μαζί σας. Τα ζητήματα που μας αφορούν είναι κοινά. Οι σκοπιμότητες είναι που δημιουργούν το ζήτημα. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας αυτό που λέτε.